Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο έσπασε το ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κλείνει οριστικά αύριο Τρίτη. Οι συμμετέχοντες έχουν σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ αφού ξεπέρασαν ήδη τις 650.000 αιτήσει και κινούνται αυξητικά πλέον προς τις 700.000. Λίγη 19 Ιανουαρίου η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 αφορά όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχει μείωση για το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά 20%. Τα ποσά όμως που θα προκύψουν θα υπολογίζεται το τετράμινο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι κατά 50% επιστρεπτέα, κατά 50% επιδότηση. Η επιστροφή ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου του 2022 σε 40 δόσεις με ένα επιτόκιο 0,73%. Είναι το πρώτο στάδιο αυτό που γίνεται μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Αναφέρομαι τον κύκλο εργασιών ανά μήνα. Υποβάλλουμε έτοιμα εκδήλωση ενδιαφέροντος και μετά τις 19 το μήνα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της υποβολής της αίτηση για την επιδότηση αυτή κατά 50% και το δάνειο από το ελληνικό δημόσιο κατά 50%. Το αποτέλεσμα κατά την υποβολή της δεύτερης φάσης της αίτησης θα βγαίνει και θα γνωρίζουμε πλέον το ποσό που θα προκύπτει και εντός δύο ημερών θα βλέπουν οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας πέντε τα ποσά αυτά να πιστώνται στους λογαριασμούς των. Στο Υπουργείο Οικονομικών ξεκινά μαραθώνιος για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζεται ο αλγόριθμος με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσό που θα λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας. Τέλο, ο αλγόριθμο θα ενσωματώνει τα ποσά που έλαβαν οι δικαιούχοι με τον τέταρτο κύκλο τη επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο όριο ανέρχεται στα 1000 ευρώ.